Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ευστάθιος Κουτμερίδης. Παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου όσο γίνεται. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα αποτελεί μια πραγματική μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα ενός ετοιμόρροπου και χρεοκοπημένου ασφαλιστικού πλαισίου που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Θεσπίζονται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και δημιουργείται έτσι ένα νέο νομικό πλαίσιο που πρώτα και πάνω απ' όλα θα εγγυηθεί την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος και επιπλέον θα κατοχυρώνει μία αξιοπρεπή σύνταξη σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται η εναρμόνιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου με τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ταυτόχρονα, η χώρα μας συμμορφώνεται με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση με την εξίσωση των ορίων ηλικίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι γεγονός και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Όλοι γνωρίζουμε πως το σημερινό καθεστώς του ασφαλιστικού πλαισίου έφτασε στα όρια του και κατέρευσε. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και ανατροπές. Αλλαγές και ανατροπές που θα εγγυηθούν την βιωσιμότητά του και θα δίνουν μέλλον και προοπτική στους συνταξιούχους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς όμως, ενώ σε όλους μας είναι γνωστές οι παθογένειες του ασφαλιστικού μας συστήματος και όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, επειδή στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν και επώδυνες αλλαγές, δυστυχώς για αρκετούς συναδέλφους προσφέρεται αυτό το νομοσχέδιο για επικοινωνιακά παιχνίδια, για επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και πολλές φορές επιδίδονται σε έναν ανεύθυνο λαϊκισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ιδιαίτερη σημασία να αξιολογήσουμε τη σημερινή κατάσταση. Έχει ιδιαίτερη σημασία να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα με τις παραμέτρους του σημερινού συνταξιοδοτικού συστήματος έως το 2006 θα ξόδευε το 1 από τα 4 ευρώ που θα παρήγαγε μόνο για το συνταξιοδοτικό της σύστημα. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις της για την κατάσταση των συνταξιοδοτικών ζητημάτων σε διάφορες χώρες κατατάσσει τη χώρα μας στην χειρότερη θέση. Δηλαδή, τη μόνη χώρα η οποία σήμερα δαπανά περίπου το 12% του ΑΕΠ για συντάξεις και αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι, έως το 2060 θα δαπανά περίπου το 24% του ΑΕΠ. Θα είμαστε δηλαδή μία χώρα η οποία θα παράγει μόνο συνταξιούχους. Είναι προφανές ότι αυτό το σύστημα δεν είναι βιώσιμο και γι' αυτό η κυβέρνηση πήρε την μεγάλη πολιτική απόφαση να προχωρήσει σε μία συνολική αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητούμε είναι μία αναγκαία αλλαγή. Είναι μία ριζική παρέμβαση ούτως ώστε να αποφύγουμε την κατάρρευση του ασφαλιστικού μας συστήματος. Διαμορφώνεται μία πιο δίκαιη, πιο ισότιμη αντιμετώπιση των δημοσίων υπαλλήλων, αντιμετωπίζοντας έτσι αδικίες και παθογένειες του παρελθόντος. Απελευθερώνονται και αξιοποιούνται πόροι που θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε τη λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πιο ποιοτικού κοινωνικού κράτους. Το σχέδιο νόμου που συζητούμε αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της βασικής και αναλογικής σύνταξης. Δηλαδή, βασική σύνταξη είναι το ποσό που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και το οποίο χορηγείται μετά την 1η-1η-2015. Αναλογική σύνταξη είναι το ποσό που αναλογεί στις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρόνια ασφάλισης από 1η-1η-2011 για κάθε υπάλληλο, για κάθε δημόσιο λειτουργό, στρατιωτικό που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης
μετά την 1η-1η-2015. Καθορίζεται η υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Καθιερώνεται από 1η-1η-2015 και μετά η βασική σύνταξη, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 260 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό της βασικής σύνταξης δικαιούνται οι τακτικοί, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι λειτουργοί του Δημοσίου, οι υπάλληλοι της Βουλής, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1η-1η-2015. Αναλογική σύνταξη είναι το ποσό της σύνταξης που υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης με βάση τα οριζόμενα ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών. Επιπλέον, ορίζεται η δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και καταργούνται όλες οι επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, τροποποιούνται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, προκειμένου να εναρμονιστούν μεταξύ ανδρών και γυναικών υπαλλήλων τα χρόνια υπηρεσίας θεμελίωσης δικαιώματος, καθώς και τα όρια ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης. Στο τρίτο κεφάλαιο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και θέματα που αφορούν και τους βουλευτές και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού και λαμβάνουν συγχρόνως σύνταξη από το δημόσιο και την βουλευτική αποζημίωση ή έξοδα παράστασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το σχέδιο νόμου που συζητούμε, στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο. Ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο στα μάτια του Έλληνα πολίτη θα είναι δίκαιο, δεν θα κάνει εξαιρέσεις και δεν θα κάνει διακρίσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι ταυτόχρονα σε βάθος χρόνου να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό σύστημα και κοινωνικά δίκαιο, με την έννοια ότι θα διασφαλίζει τις συντάξεις των Ελλήνων πολιτών, οι οποίες στο βαθμό που θα μας επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας θα μπορούν να πορέχουν σε ένα συνταξιούχο καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ.